πολλά. Καλά, πώς πας? Εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από γιορτές και χαρές και όλοι το χρειάζονται, όλους καταλαβαίνουμε, περισσότερο όμως νομίζω από όλους ανάγκη έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ίδρυμα. Αυτοί θέλουν περισσότερη χαρά, περισσότερο γέλιο και κουράγιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η εκδήλωση εδώ πέρα που θα δώσει έτσι μια ανάσα και μια χαρά στους ανθρώπους. Έχουμε όλοι μας χρέος να τους βοηθήσουμε και να είμαστε μαζί των χαρούμενοι. Σεβασμιότατε, αυτές τις μέρες έχει πολλαπλασιαστεί, έχει αυξηθεί ο κόσμος. Πού φτάνει σε εσάς? Ούτε συζήτηση, αυτό υπάρχει και αυξάνεται συνεχώς. Αλλά το αντέχουμε και πρέπει να το αντέχουμε και όλοι μας πρέπει να είμαστε δυνατοί και υπομονητικοί να περάσουμε τις δύσκολες αυτές εποχές. Εδώ ουσιαστικά είναι ένα στολίδι για την Εκκλησία αυτό το χώρο. Ναι, είναι πολύτιμο κάτι. Η Εκκλησία ό,τι κάνει θέλει να το κάνει για τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει για τίποτα. Μια νότα χαράς στους ηλικιωμένους. Με σεβασμό, με αγάπη απέναντι στους ηλικιωμένους που βρίσκονται στα ιδρύματα και του Αγίου Μινά και των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, η Περιφέρεια ήρθε να δώσει ένα χαμόγελο. Μια αγάπη, μια ζεστή αγκαλιά, ένα μικρό δώρο απέναντι στους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να είναι στα ιδρύματα αυτά. Εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά, με αισιοδοξία, με αγάπη, με υγεία. Κύριε Βρέτζο, επιλέξατε τους ηλικιωμένους ανθρώπους αυτή τη φορά. Μέρες χαράς, ημέρες γιορτής. Είμαστε σήμερα εδώ στο γυροκομείο του Αγίου Μινά, όπου έχουν έρθει ηλικιωμένοι και από τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού με μια μεγάλη αγκαλιά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ με πολύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχουν προσφέρει για μας. Θα μοιράσουμε δώρα σήμερα εδώ σε όλους, γιατί έχουμε χρέος να είμαστε κοντά τους πάντα και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Όλοι τους έχουν περάσει, έχουν αναμνήσεις από αυτές τις ημέρες σίγουρα και έχουμε υποχρέωση να είμαστε κοντά τους για να μην νιώθουν μόνοι. Κύριε Βρέτζου, η κατάσταση βελτιώνεται ή χειροτερεύει? Και ενώ μας λέγατε πέρυσι τέτοιο καιρό ότι έχετε 4.000 οικογένειες σε όλη την Κρήτη που έχουν απευθυνθεί σε εσάς ζητώντας βοήθεια. Οι αριθμοί αυτοί έχουν αλλάξει? Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουμε μία αύξηση κατά 24% στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, οι οποίες ζητήσαν δηλαδή να καταγραφούν στο κοινωνικό παντοβολείο. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου έχουμε μία σχετική μείωση, ένα 7%. Επειδή όμως είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, θεωρούμε ότι ίσως είναι καλύτερα. Ίσως είναι κάπως καλύτερα. Ίσως είναι καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, όλο τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση η οποία συνεχίζεται στο μαραθώνιο που κάναμε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες και βέβαια τους απλούς πολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Η ανταπόκρισή τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, για να μπορούμε όλοι να είμαστε καλύτερα. Όταν ο διπλανός μας είναι καλά, σίγουρα εμείς θα νιώθουμε καλύτερα. Έχουμε χρέος να το κάνουμε αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν περιφέρεια. Αυτό έχουμε χρέος να κάνουμε όλοι. Πόσοι γέροντες βρίσκονται εδώ και τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους η σημερινή γιορτή? Έχουμε 71 τροφίμους στο ίδρυμά μας. Η σημερινή γιορτή αλλά και κάθε εκδήλωση που γίνεται για αυτούς
τους δίνει μία πνοή ζωής και μία γεύση γλυκιά στη ζωή τους, η οποία τους αναπτερώνει το ηθικό για να νιώθουν πιο οικεία και πιο ευχάριστα στο περιβάλλον αυτό.